Για τα 14. Για την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις. Λοιπόν, πάμε στα θετικά όμως τώρα. Η Ελλάδα καινοτομεί από την Eurobank και το ΣΕΒ και θα δείτε αμέσως τώρα με ποιο τρόπο, με αυτό το δεύτερο διαγωνισμό που εξελίσσεται και αυτή τη χρονιά. Έχουν προκριθεί 20 καινοτόμες προτάσεις και εμείς παρουσιάζουμε καθημερινά. Και βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη και πολύ θετική ανταπόκριση στους τηλεθεατές. Πραγματικά, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, κάτι. Βλέπεις, παιδί μου, αναλαμπή, ας πούμε, στη Μαυρίλα. Στη μεγάλη πλειοψηφία βλέπεις και νέα παιδιά, νέους άντρες και γυναίκες, έτσι, με ιδέες, με προσπάθεια. Να, καλή ώρα τα δύο νέα παιδιά που έχουμε μαζί μας, τον Νικόλα τον Ανά, εκπρόσωπο της ερευνητικής ομάδας, και τον Χρήστο τον Σπυλιόπουλο, που είναι και αυτός μέλος της ερευνητικής ομάδας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Για να δούμε λοιπόν τι είναι το δικό σας καινούργιο. Όποιος θέλει ξεκινάει. Λοιπόν, ελάτε. Καταρχήν να πούμε από πού βγαίνει το νουίτ. Ναι. Βγαίνει από την αρχαία ελληνική λέξη νους και την αγγλική wit, η οποία σημαίνει ευστροφία, εξυπνάδα. Οπότε εξού και το νουίτ σας. Τι είναι λοιπόν το νουίτ? Πρόκειται για μια εφαρμογή στο διαδίκτυο που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει, να δημοσιεύσει και φυσικά να διαβάσει έξυπνα περιοδικά. Περιοδικά που έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε αναγνώστη και να προσαρμόζονται σε αυτά. Μιλάμε για ηλεκτρονικά περιοδικά λοιπόν, που μέσα από αυτή την πλατφόρμα σου δίνεται η δυνατότητα να τα διαβάσεις. Περίμενε όμως. Προσαρμόζονται όμως. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Γιατί περιοδικά, πλατφόρμες για να διαμορφώσεις περιοδικό ηλεκτρονικό υπάρχουν. Η ιδιαιτερότητα της δικιάς σας εφαρμογής ποια είναι? Ακριβώς. Βασίζεται σε ένα μοντέλο, σε έναν αλγόριθμο που εμπνέεται από το ανοσοποιητικό σύστημα και αυτός ο αλγόριθμος έχει την ικανότητα να μαθαίνει με βάση το πώς αλληλεπιδρά ο αναγνώστης με την αρθρογραφία, τι τον ενδιαφέρει και να προσαρμόζεται συνεχώς στα ενδιαφέροντα αυτά. Όταν, λοιπόν... Δηλαδή, για να το καταλάβω, προσαρμόζεται μοναδικά στον καθέναν η πλατφόρμα? Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, μοναδικά. Χωριστά ένα... στον καθέναν εννοώ. Το ναι, δηλαδή, του βάζεις το προφίλ σου, βάζεις τα ενδιαφέροντά σου. Όχι, δεν χρειάζεται να δηλώσεις τίποτα. Αλλά... Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι διαβάζοντας να δηλώνει ποια άρθρα τον ενδιαφέρουν ή να τα διαμοιράζεται μέσω κοινωνικών δικτύων. Ναι. Αυτόματα το σύστημα μαθαίνει τα ενδιαφέροντα του αναγνώστη και κάθε φορά που έρχεται νέα αρθρογραφία την αξιολογεί με βάση αυτά. Mm-hmm. Στη συνέχεια, αυτό που κάνει και μας διαφοροποιεί και από τον ανταγωνισμό είναι ότι φροντίζει κάθε άρθρο στα πλαίσια των σελίδων του περιοδικού να αποκτά εμβαδό ανάλογο με το πόσο ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ενδιαφέρει ένα άρθρο κάποιον, τόσο πιο μεγάλο αυτό εμφανίζεται στα πλαίσια των σελίδων του περιοδικού. Και πιο πλούσιο και πιο ολοκληρωμένο, έτσι. Και αυτή την πλατφόρμα την έχουμε κινήσει προς το εξωτερικό, εμπορικά εννοώ. Εννοείται πως την έχουμε κινήσει στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε χρήστες από τουλάχιστον 100 χώρες. Υποστηρίζουμε πάρα πολλές γλώσσες. Προς το παρόν γύρω στις 8, νομίζω. Ισπανικά, ρώσικα και πολλές άλλες διάφορες. Μάλιστα. Είναι παγκοσμίου εμβέλειας πλατφόρμα. Ναι. Το έχουμε κατοχυρώσει ως αποτέλεσμα έρευνας. Μην το φάει κανένας άλλος. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ο αλγόριθμος είναι δημοσιευμένος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά στοιχεία του συστήματος, τα οποία αυτή τη στιγμή αποτελούν αυτό που λέγεται trade secrets, δηλαδή μυστικά που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Αυτό είναι κάτι σαν εφαρμογή, μπορεί να το κατεβάσει κανείς? Προς το παρόν είναι μόνο web, είναι στο ίντερνετ μόνο, είναι ένα site προς το παρόν. Αλλά σκοπεύουμε πολύ σύντομα να βγάλουμε και iPad εφαρμογή και iPhone. Για κινητά τηλέφωνα, για tablets. Με την εξάπλωση που έχουν αυτά. Ωραίο, είναι πολύ αναγκαίο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του προγράμματος που λένε. Καλημερίζουμε. Λοιπόν, για χαρά, για. Πολύ. Έτσι είναι σε ενδιαφέροντα πράγματα. Ιδέα να υπάρχει. Ιδέα να υπάρχει, όρεξη να υπάρχει. Δεν ξέχασα το λέω στα παιδιά. Μπλέξανε καθόλου με το ελληνικό δημόσιο, μάλλον. Μήπως έχουν μια ιδέα, ρε παιδιά, πώς να φτιάξουμε. Εγώ θα έλεγα όλοι αυτοί οι επιστήμονες να κάτσουν κάτω, να φτιάξουν μια